Κύριε Βενετσιάνο, δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή στο δεύτερο Invest Forum. Ο κύριος Σταθάκης, ο Υπουργός, είπε ότι ένα από τα επιτεύγματα της τελευταίας τετραετίας ήταν και η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα. Ισχύει? Ο τραπεζικός τομέας πέρασε πολλά κύματα με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι πλέον είναι πολύ σταθερός, πολύ καλά ανακεφαλαιοποιημένος και ιδίως για την Eurobank μετά και την πρόσφατη συναλλαγή με την Κρυβάλλια, θεωρούμε ότι σε λίγους μήνες το πρόβλημα των κόκκινων δανείων θα αποτελεί ένα πολύ μικρό πρόβλημα για την Eurobank. Πολύ ωραία. Είπατε τη μαγική λέξη, γιατί αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Κόκκινα δάνεια. Είναι ικανοποιητικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσετε το ζήτημα και τι θα πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα? Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων είναι ένας μαραθώνιος και ένα σπριν. Όλοι, σε όλες τις τράπεζες και η Eurobank προσπάθησαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν στο χρονικό πλαίσιο που είχαν, στις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο SSM και σε όλα όσα απαιτούν οι επενδυτές. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από όλο το σύστημα και δεν μπορώ παρά να επενέσω τη διοίκηση της τράπεζας και τον μέτοχο για τα βήματα που έγιναν στη Eurobank ώστε να καταλήξουμε στο τέλος του 2019 με ποσοστό κόκκινων δανείων κοντά στο 15%. Μιλάμε για επενδύσεις εδώ στο δεύτερο Invest Forum. Τι χρειάζεται η χώρα για περισσότερες επενδύσεις, για προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων? Το πρώτο που ζητάνε οι επενδυτές και αρέσει και στους τραπεζίτες, είναι η αλήθεια, είναι η σταθερότητα. Είναι η σταθερότητα του πλαισίου πάνω στο οποίο ο επενδυτής θα έρθει και την επιχειρηματική του ιδέα θα την κάνει πραγματικότητα. Τώρα βεβαίως, αν είχαμε και επιτάχυνση αδειοδοτικών διαδικασιών, διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, αυτό θα ήταν επίσης εξαιρετικά ωφέλιμο για όποιον έρχεται στην Ελλάδα. Είναι έτοιμες οι τράπεζες στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσουν μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια, να χρηματοδοτήσουν για παράδειγμα ένα ελληνικό? Αντίθετα από αυτά που πιστεύει ο κόσμος, οι ελληνικές τράπεζες πραγματικά ψάχνουν να βρουν επενδύσεις όπως το ελληνικό, που από τη μια μεριά θα βοηθήσουν τη χώρα, θα βοηθήσουν τους πελάτες τους και στη συνέχεια θα βοηθηθούν και οι τράπεζες. Δυστυχώς η παροχή τέτοιων επενδύσεων δεν είναι τόσο μεγάλη, ώστε η πιστωτική επέκταση των τραπεζών να είναι αυτή που στοχεύαμε. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, περιμένουμε να ακούσουμε ενδιαφέρουσες ιδέες για επενδύσεις και να βοηθήσουμε και εμείς στην υλοποίησή τους. Δώστε μου και μια εικόνα για τη στεγαστική πίστη. Ένα τομέα ο οποίος είχε πλήρη καθίδρυση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η ειδικότητά μου, οπότε θα σας πω κάτι γενικό. Θεωρώ ότι η στεγαστική πίστη προχωρά και οι τράπεζες θέλουν να παρέχουν αυτό το προϊόν, όπως και η Eurobank. Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος Έλληνας είναι φοβισμένος. Δεν έχει την ίδια διάθεση που είχε πριν από 10-15 χρόνια να αγοράσει το σπίτι, να πάρει ένα δάνειο, έχοντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική, την οποία τον έκανε να αισθανθεί ότι δεν θα κινδυνεύσει στην εξυπηρέτηση του δανείου. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι δεν βλέπουμε την επέκταση που θα θέλαμε σε αυτόν τον τομέα χρηματοδοτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε μαζί μας στο CNN Greece.